Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ΑΕΒΟΣ μου εδώ και χρόνια, αρκετά χρόνια, ίσως και ο προπονητής με το μεγαλύτερο χρόνο που έχει καθίσει σε πάγκο ομάδας στα τελευταία χρόνια, τον Ηλία Ζωμένο. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακόμα μια χρονιά στον πάγκο της ΑΕΒΟΣ μου. Ποιος είναι ο στόχος της φετινής σεζόν και μετά από μια εβδομάδα προετοιμασίας, τι διαφορετικό βλέπεις που έχει η φετινή ομάδα από την περσινή? Εντάξει, οι στόχοι είναι υψηλοί, όπως κάθε χρόνο. Νομίζω είμαστε μια ομάδα που αισιοδοξούμε ότι θα πρωταγωνιστήσουμε και πάλι στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, στον όμιλό μας. Είμαστε μια καλή ομάδα, εδώ χρόνια μαζί τα περισσότερα παιδιά. Δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ το ρόστερ που έχουμε από την περσινή χρονιά. Φύγανε 2-3 παιδιά, ήρθαν 2-3 παιδιά. Εντάξει, ο κορμός έχει παραμείνει ίδιος. Δεν έχουμε αλλάξει και πάρα πολύ σαν ομάδα, ούτε τη φιλοσοφία μας πρόκειται να αλλάξουμε. Είναι αυτός ο σκοπός η άνοδος? Όχι. Ότι πάμε φέτος για την άνοδο πάση θυσία? Κοίταξε να δεις, μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους, κοιτάει ψηλά. Το ψηλά μπορεί να είναι πρώτος, μπορεί να είναι δεύτερος, μπορεί να είναι τρίτος, ό,τι έρθει. Η ομάδα είναι πιο ενισχυμένη από πέρσι, σύμφωνα με τα πρώτα δείγματα στην προετοιμασία? Δεν μπορώ να έχω δείγματα, γιατί ακόμα δεν έχουμε κάνει ούτε κάποιο φιλικό παιχνίδι. Αλλά η ομάδα είναι ίδια με πέρσι, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Μας έφυγε ένας και πολύ καλός παίκτης, ο Μανώλης Αλαφτής, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ μας εδώ και χρόνια. Πήραμε τον Γιώργο τον Γιαννιώτη από τον Κορδελιό, που τον ξέρουμε και είναι ένας επίσης καλός παίκτης. Σε γενικές γραμμές η ομάδα δεν έχει αλλάξει, αλλά θα φανεί. Εντάξει. Παίζει ρόλο και τι ομάδες θα έχουμε στον όμιλό μας. Υπάρχουν ομάδες που είναι καλές, ενισχυμένες. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο πρωτάθλημα πάλι. Ηλία, 6 χρόνια στον πάγκο της ΑΕΒΟΣ μου συνεχόμενα και παλιότερα βέβαια στον προπονητή αλλά και παίκτη της ομάδας. Ποιο είναι το μυστικό για έναν προπονητή να παραμένει τόσο καιρό σε ένα πάγκο? Οι παράγοντες. Οι παράγοντες. Ναι, κοίταξε, εντάξει. Δεν υπάρχει μυστικό. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην ομάδα οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί αυτό που κάνω σε συνεργασία και με τον συνεργάτη του Βασίλη του Σαβρανίδη. Εντάξει, νομίζω ότι κάνουμε μια καλή δουλειά. Η ομάδα είναι καλή κάθε χρόνο. Αλλά δεν υπάρχουν μυστικά. Εντάξει, υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές οι οποίοι σε ένα μήνα φεύγουν. Θεωρείς μήπως ότι υπάρχει καμιά φορά κορεσμός στη σχέση ποδοσφαιριστή και προπονητή που κάθεται τόσο πολύ καιρό σε μια ομάδα? Εντάξει, μπορεί να υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι αν προσπαθείς κάθε χρόνο που στην ομάδα που είσαι να προσθέτεις καινούργια πράγματα, και εμείς το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι δεν υπάρχει κορεσμός. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση μεταξύ εμένα, των συνεργατών μου και των παιδιών της ομάδας. Υπάρχει μια σχέση εκτίμησης και ως άνθρωποι αλλά και σε αυτό που κάνουμε. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αν την κάνουμε χωρίς προβλήματα, είμαστε καλά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό του στα χρόνια που η ομάδα αυτή είναι και καλή και πηγαίνει και καλά και πρωταγωνιστή. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.